Κύριε Σιδέρη, είναι κανονικό πράγμα αυτό που ζούμε? Όχι, δεν είναι κανονικό. Και επειδή, κύριε Μπογιόπουλε, με αφορμή για την υγεία τουλάχιστον τα δύο τελευταία τραγικά περιστατικά αυτές τις δύο ημέρες, τη γυναίκα δηλαδή 63 ετών που απεβίωσε στην ΚΟ πάνω σε μια καρότσα αγροτικού, και το σημερινό περιστατικό με μια επίτοκη 19 ετών που περίμενε 5 ολόκληρες ώρες για ασθενοφόρο και χάθηκε στη Νέα Μάκρη της Αττικής. Και επειδή η ανθρώπινη ζωή δεν κοστολογείται, ας βγάλει και ο καθένας τα συμπεράσματά του για το τι θα πει και πού στοχεύει αυτή η συζήτηση που γίνεται και μας έχουν τις τελευταίες μέρες πάρει τα μυαλά κάποια κόμματα περί κοστολογημένων προγραμμάτων. Γιατί η κοστολόγηση θα πει τι θα περισσέψει από επιδοτήσεις σε επιχειρηματικούς ομίλους για να πάει για την υγεία. Δηλαδή κοστολόγηση και πόσο κοστολογημένα είναι θα πει πόσο περιορισμένα είναι. Αυτή είναι η απλή μετάφραση της κοστολόγησης. Το λέω με αφορμή και τη συζήτηση που γίνεται τις τελευταίες ημέρες. Αν θέλουμε να κοστολογήσουμε, αλλά πριν κάνουμε το ερώτημα, επιτρέψουμε να δώσουμε μια απάντηση σε έναν κύριο εδώ. Άκου, φίλε, αυτό το οποίο είπα προηγουμένως και το επαναλαμβάνω είναι ότι έχουν αστυνόμους για τα πανεπιστήμια, αλλά δεν έχουν διασώστες. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι έχουν για να παίρνουν αύρες, για να ρίχνουν νερά στους διαδηλωτές, στις απεργίες, αλλά δεν έχουν για να παίρνουν ασθενοφόρα. Αυτό που είπα προηγουμένως είναι ότι έχετε για δαπάνες στο ΝΑΤΟ, που είναι οι μεγαλύτερες ακόμα και από τους Αμερικάνους ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά δεν έχετε για τηλεδιοίκηση στα τρένα στα Τέμπη. Και αυτό που είπα, έτσι για να το εμπεδώσεις, είναι ότι αυτά συνιστούν πολιτική αθλειότητα και δική σας και των προηγούμενων. Το κλείσαμε. Λοιπόν, αν θέλουμε, κύριε Σιδέρη, να το κοστολογήσουμε, όμως, όχι το θα, το εκάστοτε θα, το προεκλογικό, αλλά να κοστολογήσουμε την πραγματικότητα. Σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας, τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτή τη χώρα? Πηγαίνουν τα πράγματα τόσο περίφημα? Έχουμε εκείνες τις δαπάνες οι οποίες μας εμφανίζονται στα προεκλογικά τους σποτάκια? Κοιτάξτε, για την υγεία τα στοιχεία τα έχουμε δώσει πάρα πολλές φορές στην δημοσιότητα σαν ομοσπονδία. Και να σας πω μόνο 2-3 ενδεικτικά νούμερα. Το πρώτο, ας πούμε. Φέτος υπήρχε μία αύξηση στον προϋπολογισμό κατά 174 εκατομμύρια ευρώ. Σχεδόν όλη αυτή η αύξηση δεν αφορούσε ενίσχυση σε υποδομές, τεχνολογία, προσωπικό, αλλά ήταν η κάλυψη των αυξημένων τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες. Με το πρόσχημα της ενεργειακής κρίσης. Κάλυψη της ακρίβειας, δηλαδή. Ακριβώς. Δεύτερον, από τα στοιχεία επιβεβαιώνεται ότι όλη την τελευταία δεκαετία, και πέρσι βέβαια, περίπου το 85%, για την ακρίβεια το 85,2% των δημόσιων νοσοκομείων και των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από την αυτοχρηματοδότηση. Το 85,2% είναι ίδια έσοδα, είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε απευθείας από τους ασθενείς. Αυτό προβλέπει ο κρατικός προϋπολογισμός του 2023. Έχουμε ξαναδώσει στη δημοσιότητα και από την εκπομπή σας το στοιχείο ότι μόνο κατά τα έτη 21 με 23 είναι κοντά στις 6.200 λιγότεροι οι υγειονομικοί ή μόνιμοι. Τέταρτο στοιχείο είναι ότι για το επικουρικό προσωπικό το 2022 ήταν μείον 10% σε σχέση με το 20. Και άλλα τέτοια πολλά στοιχεία που μπορώ να σας δώσω και τα οποία φανερώνουν ότι κάθε κυβέρνηση που έρχεται θεωρεί ως ένα το κρατούμενο αυτά που άφησε η προηγούμενη και τα επεκτείνει. Όποιο τομέα της υγείας και αν πάρουμε. Πόσο μάλλον πάρουμε τον τομέα της περίθαλψης της δημόσιας, είτε της πρωτοβάθμιας, είτε της δευτεροβάθμιας, είτε της τριτοβάθμιας, θα δούμε ότι μπροστά μας, κύριε Μπογιόπουλε, έχουμε ακόμα χειρότερα. Και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε για να τα παλέψουμε, για παράδειγμα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτεί κατά τη γνώμη μας οποιοδήποτε. Έρχεται κλείσιμο νοσοκομείων και δημόσιων μονάδων υγείας. Δείτε, για παράδειγμα, τι είπε ο κύριος Πλεύρης σήμερα με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά. Ο κύριος Πλεύρης είναι πρώην Υπουργός Υγείας. Ναι, ναι. Είπε, δεν συμφέρει. Τα έλεγα προηγουμένως. Να έχουμε δομές όλο το χρόνο. Δεν συμφέρει. Αυτό πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που μας έλεγαν πριν 10 χρόνια ότι θα κλείσουμε το Λιμωδόν γιατί, για παράδειγμα, δεν έχει μεγάλη πληρότητα. Πόσο διαφορετικό είναι από αυτό που έλεγαν ότι δεν μπορεί να ανοίξει μια αμαιευτική γυναικολογική κλινική στη Σάμο, γιατί δεν γεννάνε εδώ οι γυναίκες, δεν πέφτουν έξω, ας πούμε. Πόσο διαφορετικό είναι αυτό από
και τις άλλες κυβερνήσεις που πέρασαν, και να λέω η μία συνεχίζει εκεί που έκτισε η προηγούμενη, που σταδιακά μείωσαν την πρωτοβάθμια, για παράδειγμα, σε 50% στις δομές και 60% στο προσωπικό, ή στα νοσοκομεία που στα οδήγησαν να λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες. Και τώρα βγαίνουν κάποιοι, υποτίθεται, και διαμαρτύρονται, ενώ πρώτοι εγγενίασαν τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και τα νοσοκομεία ΑΕ, που τώρα συνεχίζεται η ίδια αντιλαϊκή κατεύθυνση. Αλλά... Μα μιας και το λέτε αυτό, είχαμε παράτες και εγγένεια τότε Σαντορίνη, δηλαδή σε ένα νοσοκομείο το οποίο στην πραγματικότητα λειτουργεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Ναι, είναι ΑΕ κανονική. ΑΕ. Μα και εκεί δεν έχει γιατρούς, ούτε εκεί. Ναι, ναι, γιατί κοιτάξτε να δείτε, και με αφορμή, αν θέλετε, και τα περιστατικά που συνέβησαν τώρα. Αυτά που γίνονται, κύριε Μπογιόπουλε, είναι προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Και εμείς δεν τρεπόμαστε να το πούμε έτσι, γιατί έχουμε προειδοποιήσει για αυτά. Και οποιοδήποτε ακροατή σας μπορεί να ψάξει και να δει ότι έχει πάει το θέμα στη Βουλή με τουλάχιστον 10 ερωτήσεις. Μιλάω μόνο για το ΕΚΑΒ. Υπάρχουν τουλάχιστον 5 εργατικά κέντρα που έχουν κάνει παρεμβάσεις για το ΕΚΑΒ στις περιοχές τους και πάρα πολλές κινητοποιήσεις σωματείων. Λέμε ότι είναι σκόπιμη όμως αυτή η κατάσταση. Γιατί όταν εμείς ζητούσαμε προσλήψεις οδηγών και διασωστών στο ΕΚΑΒ, είχαμε ως απάντηση την ιδιωτικοποίηση των δευτερογενών διακομιδών με κρατικό χρήμα προς τις ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων. Όταν εμείς ζητούσαμε ανανέωση του στόλου του τροχύλα των ασθενοφόρων, εξακολουθούσαν οι κύριοι της κάθε κυβέρνησης να ρίχνουν στους δρόμους πεπαλαιωμένα οχήματα ή οχήματα που ανά τρεις μήνες ήταν στο συνεργείο. Όταν εμείς ζητούσαμε προσλήψεις γιατρών στο ΕΚΑΒ, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα με όλες τις κυβερνήσεις να υπάρχει ένα επικίνδυνο χάος με επιφόρτωση του καθήκοντος συνοδείας βαρέων πασχόντων ασθενών στους γιατρούς των κέντρων υγείας και στους αγροτικούς. Και όταν εμείς ζητούσαμε να υπάρχει στόλος ειδικά διαμορφωμένων ασθενοφόρων, ελικοπτέρων του ΕΚΑΒ, ταχύπλων του ΕΚΑΒ, μας έλεγαν ότι αυτά τα έχει αναλάβει η αεροπορία στρατού. Άρα, καταλαβαίνετε, γιατί κάποια πράγματα καμιά φορά πολύ τα συζητάμε. Αλλά εδώ είμαστε στο 2023. Δεν είμαστε ούτε στην εποχή της κυράς μας της μαμής, για να ξεγεννάει ο κόσμος μόνος του, ούτε στην εποχή που συνάδει με καρότσες. Και επειδή γίνεται μια συζήτηση με ΕΔΕ, γύρω από ΕΔΕ, αν διαβάσατε καλά, και ναι, γιατί ναι. Μας εξοργίζει αυτό το πράγμα. Γιατί εδώ πάνε να ανακαλύψουν νέο σταθμάρχη, καταλάβατε, θα βρουν τώρα κανέναν εκαβίτη. Εμείς λέμε ότι ο κόσμος και οι υγειονομικοί πρέπει να κάνουν τη δική τους ΕΔΕ, και αυτή η ΕΔΕ να αποδώσει τα το 4 στο 4 και πολιτικά και κάθε μέρα και στις εκλογές και πάντα. Γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα άλλο. Και πρέπει να σκεφτούμε και κάτι ακόμα. Αν δεν είχε γίνει ατύχημα, που μακάρι να μην είχε γίνει, θα συζητούσε κανένας για αυτές τις 5 ώρες αναμονής? Θα συζητούσε κανείς για τους καρκινοπαθείς που χάνουν τα παράθυρα των θεραπείων τους? Και μια σειρά τέτοια προβλήματα τα οποία ο λαός μας αντιμετωπίζει. Εμείς τουλάχιστον στα νομοσπονδία προσπαθούμε κάθε ώρα και στιγμή να τα αναδείξουμε και να προβούμε και σε συγκεκριμένες ενέργειες. Για παράδειγμα, αύριο 7.30 ώρα θα είμαστε έξω από το Υπουργείο Υγείας, που καλεί σε μια μεγάλη διαδήλωση, παρά αυτή την περίοδο που υπάρχει, παρά την υπηρεσιακή κυβέρνηση, καλεί το ΠΑΜΕ, τα εργατικά σωματεία, τα συνδικάτα, οι ομοσπονδίες της Αθήνας. Τι ώρα είναι, κύριε Σιδηρή? 7.30 ώρα έξω από το Υπουργείο Υγείας το απόγευμα. Προς επίρρωση είναι αυτή που λέγατε προηγουμένως. Τον Απρίλη, το φετινό Απρίλη, τώρα, πριν από ένα μήνα, στις 7 του Απρίλη, είχαμε από το εργατικό κέντρο Λαβρίου και άλλους φορείς κινητοποίηση στο Υπουργείο Υγείας, απαιτώντας ακριβώς αυτό, δηλαδή την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ναι, μιλάμε και για την περιοχή. Ένα αίτημα συγκεκριμένο, και από τα πολλά αιτήματα είναι και τα αιτήματα για τη στελέχωση του ΕΚΑΒ, μάλιστα. Ναι, ναι. Και μιλάμε ειδικά, για την περιοχή που έγινε ό,τι έγινε σήμερα. Μιλάμε επίσης, κύριε Μπογιόπουλε, και δεν πρέπει να το ξεχνάει αυτό κανείς, και για την περιοχή που είχε γίνει το μάτι. Ακριβώς. Γιατί μιλάμε για μια τεράστια έκταση μέσα στην Αττική, η οποία δεν έχει νοσοκομείο. Και ένα αίτημα που είχαμε και εμείς σαν ομοσπονδία από τότε, με τα τραγικά γεγονότα στο μάτι, ήταν ακριβώς η δημιουργία δημόσιου νοσοκομείου στην περιοχή. Καμία κυβέρνηση όχι απλά δεν το υλοποίησε, ούτε το άκουσε. Πάλι με τα ίδια επιχειρήματα της κοστολόγησης, ότι δεν φτάνουν οι δημοσιονομικές δαπάνες, τα κενά, οι επενδυτικές βαθμίδες, όλα αυτά που ακούμε και αυτή την περίοδο. Δεν γίνεται όμως. Πρέπει να συγκρουστούμε με αυτή την πολιτική. Μήπως κατακτήσουμε κάτι και πλέον, μήπως κατακτήσουμε τα στοιχειώδη. Δηλαδή, να μην έχουμε κατάληξη ανθρώπων σε τέτοιες τραγικές συνθήκες για το 2023. Επιβεβαιώστε μου ένα στοιχείο. Είναι ακριβές αυτό που έχω βρει, ότι στο φετινό προϋπολογισμό
Έχουμε μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ για παροχές υγείας κατά 36%. Ναι, έχουμε μείωση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΗ για παροχές υγείας κατά 36% σε σχέση με το 2022. Πρακτικά ισχύει ότι στον ΕΟΠΗ ουσιαστικά έχουν απομείνει από την κρατική χρηματοδότηση 100 εκατομμύρια ευρώ για την κάλυψη των ανασφάλιστων και ορισμένα επιπλέον ποσά που αποτελούν προσωρινή χρηματοδότηση λόγω της πανδημίας, η οποία όπως καταλαβαίνετε τελείωσε και αυτή, γιατί ουσιαστικά δεν έχουμε βγει από την περίοδο αυτή της πανδημίας. Τα συνολικά έσοδα του ΕΟΠΗ παραμένουν περίπου σταθερά. Αν θυμάμαι καλά, είναι στο μείον 0,01%. Και αυτό ακόμα όμως επιτυγχάνεται με τη μείωση των εσόδων από τον κρατικό προϋπολογισμό για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δώστε μας πάλι την ώρα της αυριανής κινητοποίησης και πού. 7.30 ώρα αύριο, έξω από το Υπουργείο Υγείας, με αφορμή αυτά τα τραγικά περιστατικά των δύο τελευταίων ημερών, αλλά συνολικά για τα θέματα της υγείας που νομίζουμε ότι είναι θέματα ζωτικής σημασίας και πρέπει ο λαός μας, οι υγειονομικοί, οι ασθενείς, να σκέφτονται και να δρούν με βάση τις ανάγκες και με βάση το τι θα μπορούσαν να έχουν το 2023 και όχι να σκεφτόμαστε με όρους του 50, του 60 και του 70. Κύριε Σιδέρη, ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.